Χριστολίδου Γιόλγα, είμαι διευθύντρια στο δεύτερο ΓΕΛ Χαλκιδόνας. Σήμερα το σχολείο μας κινητοποιείται για τον εξής λόγο. Το Υπουργείο Παιδείας δεν ενέκρινε τη λειτουργία του Τμήματος Υγείας, του Τμήματος Προσανατολισμού Υγείας του σχολείου μας, με το αιτιολογικό ότι επειδή ήταν τρία παιδιά, δεν μπορούσε να διαθέτει καθηγητές και να τους πληρώνει, οπότε έπρεπε να πάνε σε άλλο σχολείο για λόγους οικονομίας, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε οι μόνοι. Σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης δεν έχουν εγκριθεί 41 ολιγομελή. Εμείς, το Καλοχώρι, το Πρόχωμα, ο Σοχός, η Ασπροβάλτα, το Κολχικό, δεν ξέρω πώς άλλο, τώρα δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Και τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Στα πιο πολλά από αυτά τα σχολεία κάνουν μόνο γλώσσα και τα άλλα τρία μαθήματα προσανατολισμού, τέσσερα μαθήματα δίνουν τα παιδιά για να δώσουν στο πανεπιστήμιο, κάνουν λοιπόν μόνο γλώσσα, γιατί ευτυχώς δεν λείπει ο φιλόλογος, και δεν κάνουν χημεία, δεν κάνουν μαθηματικά, δεν κάνουν φυσική, δεν κάνουν βιολογία, δεν κάνουν τίποτα. Έχουν χαθεί εκατοντάδες ωρών. Πώς θα δώσουν πανελλήνιες. Πώς θα δώσουν πανελλήνιες, αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς.